Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου άφαντος είναι από χθες ο 14χρονος που μαζί με την αδερφή του κατηγορείται ότι σκότωσε έναν 87χρονο για να τον ληστέψει. Όλα τα νεότερα θα μας μεταφέρει ο Άρης Κουτσιούκης. Άρη. Ο 14χρονος που φέρεται ως ο δράστης του φρικτού εγκλήματος με θύμα 87χρονου μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκε εδώ στο Παπάφιο Ίδρυμα, όμως από χθες τα ξημερώματα διέφυγε και φαίνεται ως εξαφανισμένος. Να πούμε πως στο Ίδρυμα αυτό είχε φιλοξενηθεί και στο παρελθόν και είχε διαφύγει και πάλι. Το Ίδρυμα με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του προς την Εισαγγελία Ανηλίκων λέγοντας πως ο 14χρονος θα έπρεπε να φιλοξενηθεί σε κάποια άλλη δομή καθώς το Παπάφιο δεν έχει χαρακτήρα σοφρονισμού και δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό φύλαξης για τέτοιες περιπτώσεις. 5 μέρες μετά ο νεαρός έφυγε από το Ίδρυμα επιβεβαιώνοντας δυστυχώς τη βασιμότητα των αντιρρήσεων της διοίκησης του Παπαφίου, σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε. Πάντως δήλωσε άμεσα την εξαφάνισή του και είναι σε εξέλιξη η έρευνα από τις αρχές για τον εντοπισμό του. Να σημειώσω πως για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης την Τρίτη το πρωί αναμένεται η γιαγιά του και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ως συνεργοί του εγκλήματος να οδηγηθούν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν, Ματίνα. Μάλιστα. Άρη Κουτσιούκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.